Και να πάμε τώρα στην Κατερίνα Κανάκη να μας δώσει μια μεγαλύτερη εικόνα της Αττικής. Καλησπέρα ξανά, Κατερίνα. Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη εικόνα για τα αποτελέσματα στην Αττική σε ενσωμάτωση το 25% των εκλογικών τμήματων. Έτσι, όχι των εκλογικών κέντρων, των εκλογικών τμήματων. Για τμήματα μιλάμε. Να σας πω ότι φαίνεται πως πρώτο στο νήμα μέχρι στιγμή στην Αττική κόβει ο κύριος Παύλος Γερουλάνος με 26,48% και ακολουθεί η κυρία Άννα Διαματοπούλου με 23,2%. Ωστόσο, να σας πω ότι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι τρίτος με 22,44%. Μιλάμε τώρα για πολύ μικρή διαφορά. Και ακολουθεί ο κύριος Χάρης Δούκας με 19,06%. Σύμφωνα λοιπόν με την ενσωμάτωση στο 23-25% των εκλογικών τμήματων της Αττικής, ο κύριος Χάρης Δούκας είναι τέταρτος. Πρώτος λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Δεύτερη η κυρία Άννα Διαματοπούλου. Και πάρα πολύ κοντά ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.